Λοιπόν, είναι 2 παρά 10 η ώρα. Σήμερα είναι 14 Μαρτίου και το 1957 έκλεινε τα 18 του χρόνια. Είναι μέρα μνήμης σήμερα. Για μια οικογένεια σταμάτησε ο χρόνος εκεί, στις 14 Μαρτίου. Φιλοξενούμε τη Μαρούλα Παλικαρίδη Βριονίδη. Σήμερα θυμόμαστε τον απαγχωνισμό του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Είναι η μικρότερη αδερφή του ήρωα Ευαγόρα Παλικαρίδη. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, χαιρετώ. Γεια σας. Το πρωί που σας πήρα μου λέτε είμαι έτοιμη να πάω στο Τρισάγιο. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα θέλετε να μου πείτε τι σημαίνει για σας? Καταρχήν για μένα είναι κάθε μέρα, είναι ναι. Κάθε μέρα 14 του Μάρτη. Είναι λίγο πιο έντονο όμως, έτσι. Θέλω να πω με αυτόν ότι ο Ευαγόρας για μας δεν έφυγε. Ναι. Μπορεί για πολλούς να έφυγε, αλλά για μας δεν νιώθουμε, έγινε ανάμεσα μας. Τον έχουμε στη σκέψη μας, στη μνήμη μας, στην καρδιά μας, πάντα. Σίγουρα. Ήσασταν και για αρκετά χρόνια στα φυλακισμένα μνήματα. Ναι. Για 20 χρόνια ήμουν εκεί. Πόσο εύκολο ήταν για σας να βρίσκεστε δίπλα από ένα δωμάτιο που, στο οποίο αφαίρεσαν τη ζωή του αδερφού σας. Το δωμάτιο το γνωστό που είναι... Το βλέπουν όλα τα σχολεία, ένα δωμάτιο με μία αγχώνη στη μέση. Ναι. Πρέπει να ομολογήσω εδώ ότι είναι ο μόνος χώρος που μπήκα μέσα μόνο μία φορά. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Έμπαινα πιο συχνά στο δωμάτιο των μελοθανάτων. Ναι. Εκεί άφηνα και εκεί σε ένα ξύλινο, μια ξύλινη τάβλα, όπως τη λένε, που ήταν το υποτιθέμενο κρεβάτι του Ευαγόρα. Άφηνα την αγάπη μου εκεί, άφηνα τα λουλούδια μου. Έλεγα νοερά δύο λόγια με τον Ευαγόρα και έφευγα. Αισθανόσασταν ότι ήταν κάπου εκεί που έζησε τις τελευταίες στιγμές. Πιστεύω ότι η ψυχή τριγυρίζει. Και ξέρετε τι νομίζω καμιά φορά δεν βρίσκεται στο νου. Όταν περάσω στην άλλη χώρο δεξιά, στα φυλακισμένα μνήματα, υποτίθεται ότι τα μνήματα διαχωρίστηκαν όπως είναι και γράφτηκαν πάνω στους σταυρούς τα ονόματα βάσει ενός σχεδίου και διαγράμματος που άφησαν οι Εγγλέζοι φεύγοντας. Mm-hmm. Τώρα το άφησαν για να βρεθεί, το άφησαν γιατί το ξέχασαν, δεν ξέρουμε. Ναι. Βασίαν ότι βρέθηκε αυτό το σχεδιάγραμμα και βάσει αυτού έγινα η τάφη. Μάλιστα. Με το σταυρό και τα ονόματα. Όμως εγώ διερωτούμε. Βάζω τα λουλούδια μου εκεί που είναι το όνομα του Ευαγόρα, αλλά κάνω και έχω και κάποια αμφιβολία. Άραγε λέω είναι αυτό, άραγε μήπως είναι το πάνω στη γωνία δεξιά, άραγε είναι το πίσω. Όμως όποιον και να είναι, από την άλλη μου έρχεται στη σκέψη ότι όπου βγήκε τάφος. Ναι. Μεγάλη δηλαδή κουβέντα. Είτε εκεί που είναι, είτε στη γωνία, είτε στην άλλη άκρη, είναι εκεί μέσα το σώμα. Η ψυχή φτερουγίζει, πιστεύω. Για 19 χρονών μας άφησε πολλά διδάγματα ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Ναι. Ο αδερφός σας ο Βαγορής. Η ιστορία τον γράφει με τα πιο έτσι έντονα γράμματα. Συγγράμματα του τα διαβάζουμε, τα τραγουδούμε, θα μας συνοδεύουν πάντα. Μας είχε αφήσει πολλά μαθήματα δύναμης ψυχής καταρχήν. Πώς αντιμετώπισε τους εκτελεστές του στα 18 του χρόνια. Ναι. Πιστεύω πολύ... πολύ, πολύ ψύχρεμα και πολύ δυναμικά. Αν θυμηθώ που θυμάμαι συχνά την τελευταία μας επίσκεψη για να τον αποχαιρετήσουμε 13 του Μάρτη γύρω στις 3 το απόγευμα, ζητήσαμε να μας ανοίξουν εκείνη την πόρτα του δωματίου με το πυκνό σύρμα, αν έχετε υπόψη σας. Βεβαίως. Ναι, που εκεί στην αρχή βλέπεις καθαρά και ο μέσα και ο έξω. Όταν περάσουν όμως 5, 6, 7 λεπτά, αρχίζει και αυτός που είναι έξω ο επισκέπτης και ο μέσα ο κρατούμενος, αρχίζεις και βλέπεις πιο μια σκιά. Ναι.
εμποδίζει, το πυκνό σύμβολο εμποδίζει να δεις καθαρά. Όμως και όσο μπορούσαμε να δούμε και από την αρχή και μετά, ήταν τόσο ψύχρεμος ο Ευαγοράς, ήταν τόσο έτοιμος για το τι θα ακολουθούσε σε λίγες ώρες, που συγκρατηθήκαμε, ακόμα και η μητέρα συγκρατήθηκε εκεί και δεν έκλαψε μπροστά του. Ναι. Ούτε εμείς. Δηλαδή ήταν τέτοια η στάση του Ευαγορά. Περήφανη. Το νιώθαμε, το βλέπαμε τόσο έτοιμο. Δεν σας επέτρεπε να λυγίσετε. Που εγώ τώρα μεγαλώνοντας συνειδητοποιώ ότι ο Ευαγόρας ήταν ήδη στην αντίπερα όχθη. Είχε φύγει, λέτε. Ήταν το σώμα εκεί. Ναι. Μας χαμογελούσε, μας μιλούσε αυτά τα λίγα που είπαμε. Αλλά η ψυχή ήταν ήδη εκεί που αρμόζει να είναι. Έχω αυτή την εντύπωση, είσαι λαθασμένη, αλλά εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Ναι, είναι μια ανάμνηση γιατί που σας δίνει δύναμη. Ναι. Και δεν σας επέτρεψε να λυγίσετε αυτή του η στάση. Ναι, όχι, δεν μας επιτρεπόταν, δεν μας επέτρεπε η στάση του Ευαγόρα εκείνα τα τελευταία λεπτά να αρχίσουμε να κλαίμε και να φωνάζουμε και να του λέμε Ευαγόρα θάρρος και... Τίποτα, δεν είπαμε τίποτα. Απλώς ακουμπήσαμε το χέρι μας σε αυτόν το πικρό το σύρμα, εμείς απ' έξω, ο Ευαγόρας από μέσα, είπαμε γεια σου. Θέλω να σας ρωτήσω για την πρόσφατη οργή που έτσι εκδηλώσατε με ένα ιδιαίτερο τρόπο που άγγιξε τον καθένα εξημών για τα χειρόγραφα του Παλικαρίδη, τα οποία είναι κάπου φυλαγμένα, είναι κάπου παρατημένα. Πώς το αισθάνεστε και γιατί 67 χρόνια μετά. Ναι. Αισθάνομαι εξημών και οργή και μεγάλο πόνο. Ναι. Τεράστιο πόνο. Τώρα λέω κακός. Κακός ο πατέρας τα έδωσε τότε, γύρω στο 60, ναι. Δηλαδή 2-3 χρόνια μετά τον απαχωρισμό του Ευαγόρα. Ο πατέρας θεώρησε ότι τέλος πάντων εκεί στο μουσείο Ροντάδινε θα εφυλάσσονταν, θα ήταν καλύτερα να είναι εκεί, να τα βλέπει ο κόσμος, να τα διαβάζει και τα μαθητές και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Ίσως ένας φοιτητής, ίσως ένας... να ήθελε να γράψει κάτι, να κάνει κάτι ερευνητής τέλος πάντων και να του ήταν χρήσιμα να μελετήσει. Ναι. Να πάει να καθίσει εκεί και να τα ανοίξει και να τα μελετήσει. Τώρα, πριν χρόνια όταν πήγα, που ήταν το παλιό μουσείο, πριν το διορθώσω, πήγαινα παλιά, πήγα και μόλις διόρθωσαν το μουσείο. Ναι. Και είδα μόνο στις προθήκες 3 τετράδια. Και ρώτησα κάτι, μα πού είναι τα τετράδια του Ευαγόρα. Nice. Το υπεύθυνο τότε μου είπε, τα συντηρήσαμε, τα βάλαμε σε κάσες, ούτε καν κυβόδια δεν μου είπε, σε κάσες, και είναι στο υπόγειο του μουσείου. Έμεινα άναβη. Δεν ήθελα να πιστέψω, να καταλάβω τι μου έλεγε. Και τι ζητείτε, τι μπορούμε να μεταδώσουμε. Έχει ένα ανοιχτό, και λέω μα τα τετράδια, τα χειρόγραφα, τετράδια του Ευαγόρα, μου λέτε ότι είναι στο υπόγειο του μουσείου. Ναι. Να τα πάρουμε πίσω, να τα εκδώσουμε. Προσπαθώ να κάνω κάτι, θέλω μια βοήθεια. Εγώ παρακαλώ και προκαλώ να βρεθεί ένας ειδικός άνθρωπος, ένας που ξέρει από αυτά τα πράγματα και να προσπαθήσει να με πείσει ότι ναι, ο χώρος αυτών των τετραδίων είναι εκεί που είναι το υπόγειο. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να με πείσει, ας βγει ένας ειδικός, ένας εμπειρογνώμονας που δεν ξέρω τι θα χρησιμοποιήσει, να μου πει ναι κυρία Μαρούλα, κατάλαβε ότι τα τετράδια εκείνα δεν πρέπει να μπουν στις προθήκες, πρέπει να μείνουν εκεί στο υπόγειο. Δεν θα βρεθεί κανείς να σας πει κάτι τέτοιο. Και εγώ που σας ακούω μόνο ντροπή αισθάνομαι και αυτό το ξέσπασμά σας να γίνει αφορμή να αναδειχθεί αυτός ο θησαυρός που παραμένει ακόμη σε τετράδι. Έχει πάρα πολύ καιρό που ήθελα να το κάνω αυτό το πράγμα και περίμενα. Ποτέ και δεν περίμενα. Είναι αργά. Ίσως. Ναι. Και πριν γράψω την επιστολή, λέω μην αρχίσω να γράφω και τελικά να τα έχουν βγάλει τα τετράδια και εγώ να κάθομαι να γράφω επιστολή και να διαμαρτύρομαι. Ναι. Πήγα 3-4 μέρες πριν γράψω την επιστολή, πήγα στο Μουσείο Αγώνος και όντως ο υπεύθυνος εκεί
Είδα τα τρία τετράδια στην προσήγη, ρώτησα τον υπεύθυνο εκεί και μου είπε. Ναι. Και ο άνθρωπος προσπάθησε να με πει ότι υπάρχουν διάφοροι κανονισμοί, υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα, το και το και το. Δεν με έπεισε όμως. Εγώ θα σας δώσω μια υπόσχεση. Προκαλώ οποιονδήποτε υπεύθυνο που ξέρει από αυτά τα πράγματα και μέσω της εκπομπής σας τώρα προκαλώ κάποιον που να ξέρει και να με πείσει, να με πείσει ότι ναι και να μαρούν, να κατάλαβε και χώνεψε το, ότι εκεί η θέση τους είναι εκεί. Εγώ θα σας δώσω μια υπόσχεση να το κυνηγήσουμε όσο χρειαστεί και να πάρουμε και απαντήσεις και να αναλάβουμε και πρωτοβουλίες, όχι μόνοι μου. Σε εκδοτικό οίκο εργάζομαι και δεν νομίζω να υπάρχει άρνηση γι' αυτό και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αιωνία του η μνήμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ για ότι και μόνο ότι κάνετε τελήξη για τον Ευαγόρα σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση για μένα. Είναι τιμή μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.